Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Αγγελική Στόγια. Η ώρα είναι 12 και 19 πρώτα λεπτά και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία το μόνο σίγουρο για να ενημερωθούμε. Και όχι μόνο τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, στην επικαιρότητα και τι γίνεται στον κόσμο. Θα τα μάθουμε όλα. Θα ξεκινήσω με ένα προειδοποιητικό τηλεφώνημα το οποίο έχει δεχτεί από το πρωί η αστυνομία, 9 παρατέταρτο συγκεκριμένα, για το Υπουργείο Εργασίας. Πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι ενδέχεται να σκάσει βόμβα στο Υπουργείο Εργασίας. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει γίνει, πάλι καλά να πω εγώ. Ωστόσο, αυτή την ώρα βρίσκονται εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν ελέγχους. Πάμε στην ανεργία, διότι νέα στοιχεία βλέπουν το φως. Σκαρφάλωση η ανεργία, τι πρωτότυπο, 27,4%. Νομίζω κάτι τέτοιο το περιμέναμε. Με τέτοια κρίση, πώς να μην σκαρφαλώσει και η ανεργία. Από 26% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2012. Σχεδόν ένα χρόνο δηλαδή μετά. Και 27,3% ήταν τον Αύγουστο. Έχει φτάσει στο 27,4% η ανεργία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν στους 1.376.000, αυξήθηκαν κατά 77.000 από τον Σεπτέμβριο του 2012 και κατά 14.000 από τον Αύγουστο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, σε ένα διάστημα τώρα, Σεπτέμβριος, τρεις μήνες, δηλαδή μετά από τρεις μήνες, έχουν αυξηθεί άνεργοι κατά 15.000, 14.000. Μεγάλος ο αριθμός. Η Ελστάτ σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως στους τελευταίους τέσσερις μήνες παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα στο εκτιμόμενο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας. Το παρακολουθούμε και αυτό. Σήμερα το πρωί μάλλον βγήκε η συγκεκριμένη έρευνα, μια δημοσκόπηση μάλλον, και έχει και αυτό το ενδιαφέρον της. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα και θα δούμε τι γίνεται με το ρεύμα. Δεν βλέπουν φως, Βασίλη Ζέρβα. Ποιοι δεν βλέπουν φως, Βασίλη Ζέρβα? Τι γίνεται με την κόντρα των Δήμων για τη ΔΕΗ και για τα ευάλωτα νοικοκυριά? Αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο, όπως συνήθως γίνεται, Αγγελική μου, και δυστυχώς δηλαδή, είναι οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, που για ακόμη μια φορά γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στους Δήμους και τη ΔΕΗ. Και αναφέρομαι φυσικά στους πολίτες που στα νοικοκυριά που ζουν εδώ και καιρό χωρίς ρεύμα, αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και μέσα πλησιάζουν οι γιορτές, Χριστούγεννα σε λίγες μέρες, και όμως υπάρχουν νοικοκυριά, ξεπερνούν τις 15.000 αυτά τα νοικοκυριά, τα οποία ζουν σε όλη την Ελλάδα, έτσι, δεν μιλάμε για νοικοκυριά μόνο στην Αθήνα. Όχι, όχι. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Ο αριθμός είναι σίγουρα μεγαλύτερος από τις 15.000, έτσι. Για ανθρώπους που κυριολεκτικά ζουν στο σκοτάδι. Δεν είναι κλισέ ο όρος αυτός, είναι κυριολεκτικά. Δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και δεν έχουν φως στο σπίτι τους. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη, υπήρξε μια κινητοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης και με τις δηλώσεις του κ. Μανιάτη, του αρμόδιου υπουργού, για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε τα νοικοκυριά αυτά να γίνει μια επανασύνδεση στο ρεύμα, για να τουλάχιστον να περάσουν τις γιορτές έχοντας τα βασικά, δηλαδή να έχουν ρεύμα στο σπίτι τους. Έτσι. Μιλάμε για ουσιαστικά δηλαδή για να δώσουν, να χαρίσουν χαμόγελο μόνο για τις γιορτές. Από την άλλη όμως το πρόβλημα δεν λύνεται. Σωστό, δεν λύνεται το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία σκέφτεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι βγήκε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κεδίκογλου, και είπε ότι θα υπάρξει επανασύνδεση στους ανθρώπους που έχει κοπεί το ρεύμα και όσοι φυσικά το έχουν ανάγκη, έτσι. Όσοι έχουν ενταχθεί δηλαδή στα κοινωνικά. Αυτό πώς το αποδεικνύεται, Βασίλη? Είναι διάφορες λίστες, λοιπόν. Υπάρχουν διάφορες λίστες που έτσι αποδεικνύεται ότι κάποιος μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την κατηγορία. Για παράδειγμα, πρέπει να έχει ενταχθεί στα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΗ, στα Μητρώα των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων, έτσι. Και αυτές οι λύσεις πρέπει να περάσουν στη ΔΕΗ, έτσι ώστε μετά η ΔΕΗ με τη σειρά της να ξεκινήσει τις επανασυνδέσεις. Τα συνεργεία της ΔΕΗ λένε ότι μπορούν να κάνουν περίπου 1.000 επανασυνδέσεις την ημέρα. Αν υπολογίσουμε ότι είναι περίπου 15.000, τουλάχιστον 15.000 νοικοκυριά, θέλουμε περίπου 15 μέρες να ολοκληρωθούν επανασυνδέσεις 15.000 νοικοκυριά, άρα ξεπερνάμε τα Χριστούγεννα. Να φανταστούμε δηλαδή και τι θα επικρατεί αυτές τις μέρες στην ΔΕΗ. Δεν το συζητάμε. Αυτό πάντως είναι πολύ βασικό, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν μείνουμε στα στοιχεία που δίνει η ΔΕΗ, δηλαδή ότι χρειάζεται 15 ημέρες
Συγγνώμη, χρειάζεται χίλιες επανασυνδέσεις μπορεί να κάνει την ημέρα Ναι. και αν πούμε ότι Είναι υπάρχουν 15.000, δεν θέλουμε 15 μέρες. Μέρες. Άρα περνάμε τα Χριστούγεννα. Άρα θα υπάρξουν οικογένειες οι οποίες παρά το γεγονός ότι έχει δοθεί αυτό το μέτρο να υλοποιηθεί, θα περάσουν Χριστούγεννα χωρίς ρεύμα. Και εγώ έχω μια πορεία εδώ, Βασίλη. Πες ότι γίνεται, πάνε όλα καλά, έχουν ξανά ρεύμα οι οικογένειες που τους έχει κοπεί. Πόσο θα το κρατήσουν το ρεύμα, δηλαδή ναι. θα το ξανακόψουν μετά από Όχι, κάποιο διάστημα. Όχι, λένε ότι δεν θα το ξανακόψουν το ρεύμα, θα πληρωθούν οι λογαριασμοί αυτοί μέσα από όλους εμάς που ενδεχομένως να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε το ρεύμα. Δηλαδή θα υπάρξει μια επιβάρυνση από 50 λεπτά έως 1 ευρώ σε όλους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για να μπορούν να βγουν τα χρήματα έτσι ώστε να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια υπουργική απόφαση που θα προβλέπει ότι τα φτωχά νοικοκυριά που θα τους γίνεται επανασύνδεση δεν θα καταβάλουν σε πρώτη φάση τέλη επανασύνδεση έτσι, και θα έχουν μια έκπτωση τάξης του 99%. Θα πληρώνουν δηλαδή ένα συμβολικό ποσό. Έτσι. Ωστόσο η κατανάλωση αυτή είναι ανάλογη εκείνη, δηλαδή η έκπτωση αυτή θα δίνεται σε καταναλώσεις που έχει ο μέσος όρος των 470.000 καταναλωτών που έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ναι. Αυτό ακόμη δεν έχει βγει, αυτή η υπουργική απόφαση. Θα εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Με τους Δήμους τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια κόντρα. Υπάρχει μια κόντρα και γιατί... μια κριτική. Για ναι. πες μας περισσότερο. Υπάρχει μια κόντρα γιατί οι Δήμοι θέλανε στοιχεία... συγγνώμη, ναι, οι Δήμοι, σωστά. Οι Δήμοι θέλανε στοιχεία από τη ΔΕΗ για τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ανθρώπων που είναι χωρίς ρεύμα. Ναι. Η ΔΕΗ από την πλευρά τους είπε ότι δεν μπορεί να δώσει τα στοιχεία αυτά επικαλούμενη την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εκεί αρχίζει μια κόντρα, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ασκούνης, ο δήμαρχος Καλλιθέας, κατηγόρησε τη ΔΕΗ για κολλησία και ηλικία. Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμος Ελλάδος. Ακριβώς. Και λέει τι προσωπικά δεδομένα, εδώ κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Να γίνει ένας έλεγχος γρήγορα έτσι, και να στείλει η ΔΕΗ τα στοιχεία που χρειάζεται έτσι ώστε οι Δήμοι να προχωρήσουν σε κάποιες πληρώμες. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και για τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει βρεθεί η λύση και όπως είπαμε, δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα υπάρξουν οικογένειες που θα περάσουν τις γιορτές χωρίς ρεύμα. Παρά το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες από την άλλη να έχουν ρεύμα τα νοικοκυριά, τα ευάλωτα. Σωστό. Να δούμε τι θα γίνει. Ευχόμαστε να μην συμβεί αυτό. Αν και όπως όλα δείχνουν, δεν προλαβαίνουν χρονικά να βάλουν ρεύμα σε 15.000 νοικοκυριά, έτσι ώστε να έχουν ρεύμα. 15 τουλάχιστον, έτσι. Τουλάχιστον. 15 τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλά, εμείς θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στην πρώτη κατοικία. Τι γίνεται με την κύρια κατοικία. Γιατί πολλά έχουν ακουστεί ότι κινδυνεύει η πρώτη κατοικία. Τελικώς τι αποφασίστηκε. Κινδυνεύει η πρώτη κατοικία ή βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ Τρόικας και κυβέρνησης έτσι ώστε να προστατευτεί και να μην υπάρξει τέλος πάντων άγχος από τις οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης γιατί ο Μάριος Βελέντζας έχει παρακολουθήσει το θέμα. Και θα μας δώσει έτσι όλο το ρεπορτάζ για την πρώτη κατοικία. Μάριε, μας ακούς? Μάριε. Ναι, σας ακούω. Καλημέρα, Μάριε. Καλημέρα, Μάριε. Καλημέρα. Δώσ' μας τα φώτα σου. Τι γίνεται με την πρώτη κατοικία? Λοιπόν, με την πρώτη κατοικία, σύμφωνα με πληροφορίες... Θα προστατευτεί ή οι οικογένειες κινδυνεύουν όντως να χάσουν το σπίτι τους? Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, λογικά το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας θα παραταθεί για ένα ακόμα έτος. Ναι. Ωστόσο, ακόμα παραμένει μετέωρο το αν θα υπάρχουν προϋποθέσεις ναι. όσον αφορά την αντικειμενική αξία του σπιτιού, δηλαδή μέχρι πόσα χρήματα θα, ανάλογα δηλαδή με το κόστος της κατοικίας, μέχρι ποιο θα είναι το πλαφόν, κάτω από το οποίο δεν θα μπορεί να μπαίνει ένα σπίτι σε πληστηριασμό. Ουσιαστικά δηλαδή για το 2014 δεν κινδυνεύουν οι οικογένειες να χάσουν την πρώτη κατοικία. Παρόλα αυτά δεν έχουν βγει τα... Να πούμε ότι όλα παραμένουν στον αέρα, δηλαδή εφόσον δεν έχει υπάρξει ακόμα οριστική συμφωνία. Αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι ναι. μετά από κάθε συμφωνία υπάρχει και ένα ανάλογο κείμενο που υπάρχουν προαπαιτούμενα.
σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό θα ακολουθήσει άλλο μέτρο ή αν γίνει αυτό δεν εφαρμόζεται άλλο μέτρο. Δηλαδή φαίνεται οι δανειστές να μετακινήθηκαν. Φαίνεται, Μάρια, οι δανειστές να μετακινήθηκαν ελαφρώς από την αδιάλεκτη στάση που είχαν στα θέματα των πληστηριασμών. Και... Καθώς υπήρχε μια σύμπλευση όλων των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, ως γνωστόν, από πολλούς βουλευτές, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας αντιμετωπίζεται ως κόκκινη γραμμή. Ναι. Γιατί όπως το βλέπουμε εξάλλου και όλοι έχουμε συγγενείς ή έχουμε μια εικόνα από εφορίες όσοι έχουν πάει, με κουτσά στραβά όλοι προσπαθούμε να, παρά τους φόρους και πολλοί από τους φόρους οι οποίοι δεν είναι και σωστοί, δηλαδή ανάλογα με τα πόσα βγάζει ο καθένας, τι εισοδήματα έχει, όλοι προσπαθούμε, εφόσον έχουν προκύψει χρέη από την εφορία, να τα ρυθμίσουμε, να κάνουμε ρύθμιση πάνω στη ρύθμιση και ούτω καθεξής, προκειμένου να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε περιουσιακά στοιχεία τα οποία δημιουργήθηκαν με κόπους από εργασίες ετών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η προσπάθεια έτσι που έγινε μεταξύ Τρόικας και κυβέρνησης είναι κοντά στο Ιρλανδικό μοντέλο, Μάριε. Ναι, ισχύει. Κάνουν λόγο για το Ιρλανδικό μοντέλο. Εξετάζονται τροποποιήσεις με κατεύθυνση τη μείωση του μέγιστου ορίου αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, ναι, και με άλλα κριτήρια. Αλλά όπως είπαμε, αυτές είναι μόνο πληροφορίες. Διατηρείται ο νόμος Κατσέλη για όλο το 2014. Τουλάχιστον είναι μια είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Ανακούφιση. Εφόσον τελικά η συμφωνία κλείσει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την πρώτη κατοικία. Γιατί είπαμε ότι όλα είναι σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει μια συμφωνία να έχει κλείσει, να πούνε ότι ναι. Ναι. Στο Υπουργείο προσανατολίζονται ακόμα και στη θέσπιση ενός μόνιμου συστήματος εξοδικαστικής αντιμετώπισης των υπερχρεωμένων οικοκυριών, να πούμε, στον κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, από 1η-1η του 2015 όμως αυτό, το οποίο και αυτό βασίζεται στο λεγόμενο Ιρλανδικό μοντέλο. Και στο πλαίσιο αυτού του συστήματος θα λαμβάνεται υπόψη το προφίλ του δανειολήπτη. Τις οικονομικές του δυνατότητες, που δούλευε, πόσα εισοδήματα είχε, που εργαζόταν. Μάλιστα. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας μετέβει στη συνάντησή του με τους Τροϊκανούς στο Μέγαρο Μαξίμου και προκειμένου να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για το συγκεκριμένο ζήτημα με τους πληστηριασμούς και την πρώτη κατοικία. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε και θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ακόμη μεγαλύτερο αυτοί που... αυτούς που, έτσι, που τους αγχώνει για το αν θα χάσουν το πρώτο σπίτι ή όχι. Πάντως, όπως και να έχει, για το 2014, όπως μας είπες, Μάριε, δεν κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Να το πούμε αυτό. Δυστυχώς όλα είναι μετέωρα. Όλα είναι μετέωρα, δυστυχώς. Ευχόμαστε σύντομα να έχουμε και κάτι πιο σίγουρο στα χέρια μας, για να μπορούμε να μιλάμε σε άλλη βάση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα αλλάξουμε και θέμα και θα συνδεθούμε με τη Βουλή. Διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση Βενιζέλου Τρόικας. Εκεί βρίσκεται ο δημοσιογράφος Λάμπρος Παναγιώτου, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι, δηλαδή. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Ο παπάς, η Τρόικα δηλαδή, είναι στο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος πού είναι? 150 γραφεία είναι. Είναι αντιπρόεδρος, είναι πρόεδρος κόμματος, είναι αρχηγός της Δημοκρατίας Πολίτης. Άρα λοιπόν, ο Βενιζέλος δέχτηκε στο γραφείο του, σε ένα από τα πολλά που έχει, από αυτά τα περιβόητα που κοστίζουν 150.000 ευρώ το εξάμεινο του χρόνου, δεν ξέρω πόσο είναι, είναι και ερώτηση επ' αυτού και για τις σπατάλες, αλλά δεν μπορεί ένας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να μην έχει ένα γραφείο της προκοπής. Δεύτερον, τους είδε και ήταν σε καλό κλίμα, από ό,τι μαθαίνουμε, η συζήτηση με τους Τροϊκανούς, αλλά δεν μπήκαν στα επιμέρους. Έτσι λένε οι διαρροές από την πλευρά του Βενιζέλου. Αν θέλουμε, το πιστεύουμε, αν θέλουμε, δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, η συζήτηση έγινε σε πολιτικό επίπεδο. Και μάλιστα ο Βενιζέλος για μια ακόμη φορά τόνισε ότι δεν πρέπει, πρέπει να, είπε στους Τροϊκανούς ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η αβεβαιότητα. Δηλαδή αν τα βρήκαν, δεν τα βρήκαν, αν βρέθηκε χρυσή τομή με την Τρόικα κτλ. Αβεβαιότητα η οποία αμέσως γίνεται αισθητή όχι μόνο στην αγορά, τη δική μας εδώ την εγχώρια, αλλά και στις ξένες. Άρα λοιπόν από το γραφείο του Βενιζέλου μας λένε ότι οι διαρροές που φεύγουν είναι ότι η συζήτηση έγινε σε πολιτικό επίπεδο. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ όλα ήταν στον αέρα, δεν είχαν βρει τη χρυσή τομή. Τώρα για αυτό το πετυχημένο μοντέλο της Ιρλανδίας να μας φυλάξει ο Θεός, γιατί είναι αντικρουόμενες οι απόψεις, καθώς λένε. Είναι και ένα θέμα, Λάμπρο, που συζητούσαμε είναι, και... Οι Ιρλανδοί είναι σε υποθήκη και αυτοί. Έχουν τις ζωές τους σε υποθήκη. Τι θα πω, υπάρχει ένα μοντέλο εκεί, αυτό το πετυχημένο της Ιρλανδίας,
που για όσους δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Πρώτα, δεν θα μπορούν να πάνε διακοπές, δεν θα μπορούν να έχουν αυτοκίνητο. Αλλά για να έχουν αυτοκίνητο θα πρέπει να αποδείξουν, παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάτι τέτοια τραγελαφικά, τα οποία ενδεχομένως θα τα δούμε σύντομα και εδώ. Γιατί άντε να πάρουμε την ανάσα ενός χρόνου, που εγώ πιστεύω δεν θα την πάρουμε, γιατί από τη στιγμή που αφήσουν έστω και αυτή τη χαραμάδα ανοιχτή των πληστηριασμών, δηλαδή υποτίθεται για τους βαταξίδες, θα πάρει μπάλα όλο τον κόσμο και κοσμάκι και απλό. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα του συμφέρει, Λάμπρο, διότι θα υπάρξει κοινωνική αναταραχή, θα βγει ο κόσμος έξω. Το να χάνει και την πρώτη του κατοικία, καταλαβαίνεις ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν θα έρθουν σε 10 μέρες να μας πάρουν την πρώτη κατοικία, γιατί θα ξέρουν ότι θα είμαστε με τα όπλα έξω. Θα αφήσουν να ξεθυμάνουν, θα έρθει κάποια στιγμή ο δικαστικός κλητήρας, θα μας πει: Γεια, τι κάνετε, θα μείνετε εδώ μέσα, κύριε, πρέπει να πληρώσετε ένα νοικιάκι. Δεν θα μείνετε, μπορείτε να φύγετε. Απλά πραγματάκια, δεν θα τραβήξουν κι αυτοί. Ούτως ή άλλως ξέρουν μέχρι πού βιδώνουν τη βαλβίδα της κατσαρόλας για να μην εκραγεί. Το ξέρουν όμως ότι δεν είναι. Θα πάνε αργά, θα πάνε αργά βασανιστικά. Πώς μας δίνουν τώρα αργά το φαρμάκι, το πίνουμε ποτηράκι κάθε μέρα. Κάθε μέρα μας λένε θα γλιτώσουμε αυτό. Μετά έρχονται και μας λένε γιατί. Καταρχάς έστειλαν email ότι μπορούμε να πάρουμε συντάξει από το 2014, να μην δοθεί καμία νέα σύνταξη. Και θα σεβαστούν την πρώτη κατοικία του Έλληνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να πούμε το σενάριο που περιέγραψε ο Τσίπρας και μάλιστα είδα σήμερα το αναπαράγουν και οι βουλευτές του κόμματος, ότι από τη στιγμή που θα έχουμε αυτή την κρίση, θα ανοίξει έστω και ένα παραθυράκι στο θέμα των πληστηριασμών, θα έχουμε πτώση των αντικειμενικών αξιών, θέμα ρευστοποίησης των τραπεζών και ενδεχομένως να δούμε και το σενάριο, το εφιαλτικό, το οποίο ας τα αφήσουμε για άλλη φορά. Επειδή όπως λες πολύ σωστά, είναι ένα φιαλτικό σενάριο αυτό, κάτι το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλοί κύριοι της κυβέρνησης, ότι ο κόσμος θα βγει στους δρόμους, θα υπάρξει κοινωνική αναταραχή. Μήπως θέλουν όντως, μήπως πραγματικά κάνουν προσπάθειες να βρεθεί η χρυσή λύση για να μην χαθεί η πρώτη κατοικία. Και όντως η Τρόικα να έκανε και αυτή λίγο πίσω, και άλλοι λίγο πίσω. Εγώ, πάντως, όποιος άνθρωπος έχει συνδιαλλαχτεί με μια τράπεζα, ξέρει πολύ καλά αν οι τράπεζες θα βάλουν νερό στο κρασί τους. Δηλαδή, οι Τροϊκανοί, τι είναι οι Τροϊκανοί, τρεις υπάλληλοι των τραπεζών. Τρεις εντολοδόχοι των ανθρώπων που μαζάνε σε κάποια χρήματα. Άρα λοιπόν, οι τράπεζες εμφανίζονται την πρώτη φορά, μιλάω για τις παγκόσμιες τράπεζες, εμφανίζονται την πρώτη φορά με ένα είδος συναισθηματισμού, τη δεύτερη φορά αγριεύουν τη φωνή τους και την τρίτη φορά σας αφήνουν ξεβράκωτο. Δεν υπάρχει περιθώριο για αγάπες. Δεν υπάρχει περιθώριο για καρδούλες. Αυτά τελείωσαν. Από τη στιγμή που να κάνουμε τραπεζίτες και από τη στιγμή που έχουμε υπογράψει απίστευτα πράγματα, μέχρι και την εθνική μας κυριαρχία, απίστευτα πράγματα, μέχρι την περιουσία του δημοσίου, την οποία θα μπορούν να την εκποιήσουν οι κύριοι από τη στιγμή που δεν θα αντεπεξέλθουμε στα δάνειά μας, από εκεί πέρα τελείωσε. Αυτοί έχουν τέτοιο το κεφάλι του σύζυγου. Εμείς θα πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι, αυτοί έχουν το κεφάλι του σύζυγου. Σωστά. Τώρα, πώς θα απελευθερωθούμε, πώς θα απελευθερωθούμε, καλά θα κάνουμε, δεν ξέρω να είμαστε. Δεν μπορώ να το πω στο σενάριο, τέλος πάντων. Κάτι τέτοιο μας λέει ότι πολύ πιθανόν έτσι, άμα γίνουν όλα αυτά που λες, τα οποία έτσι είναι πραγματικός εφιάλτης, άμα γίνουν και πραγματικότητα, να οδηγηθούμε και σε εκλογές. Ναι. Συμφωνήσω. Αλλά κοίταξε να δεις, ο Σαμαράς, την προηγούμενη εβδομάδα που μίλησε εδώ στη Βουλή που είχαμε το ψήφο προϋπολογισμού, έδειξε έξω στην πλατεία Συντάγματος. Λέει, κύριε Τσίπρα, κοιτάξτε, έξω τρεις κούκους είναι, δεν σας ακολουθεί κανένας. Άρα λοιπόν προς το παρόν αντέχει ο λαός. Αυτό είπε η κυβέρνηση και η συγκυβέρνηση. Είπαν ότι ξέρετε κάτι. Ο λαός, εντάξει, καταλαβαίνει τις θυσίες, αντέχει ακόμα, αλλά λοιπόν καλά πάμε. Εγώ αυτό που βλέπω πάντως και νομίζω δεν το βλέπω μόνο εγώ, είναι ότι πάντα γίνεται αυτό που ζητάει και θέλει η Τρόικα. Ενώ, ενώ η κυβέρνηση δείχνει, φαίνεται μάλλον, να κάνει προσπάθειες για το καλό της Ελλάδας, από την άλλη, από εδώ το φέρνουν, από εκεί το φέρνουν. Μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα. Και θα χρειαστεί έναν αρχηγό ή αρχηγούς με πολλά κιλά μαγιά, στο πω, να μην πω κάτι άλλο, για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτά τα διέξοδο. Μας έχουν δεμένους χειροπόδαρα και καταρχάς η θρασίδητά τους. Τώρα έστειλαν το email για να μην δοθεί καμία σύνταξη το 2014. Βγήκε ο Βρούτσης και αντί να διαψεύσει Τροϊκανούς, υπουργός εργασίας, θεσμικός, αντί να διαψεύσει Τροϊκανούς, διέψευσε τον ελεύθερο τύπο που μιλούσε για το email. Ο ελεύθερος τύπος είχε μια καλή πληροφορία, διασταυρωμένη, ας διαψεύσει την Τρόικα. Εκεί έφτασε ο φόβος τους, εκεί έφτασε η υποταγή τους, εκεί έφτασε, τόσο σφιαγμένοι είναι,
Ας διαψεύσει την Τρόικα. Να βγει ο κύριος, ήρθε στο Δήμο της Ολομέλειας και μιλούσε για το δημοσίευμα ότι είναι αποκοίηματα, είπε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δεν ήταν, κύριε Βρούτσι μου, δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, είναι σενάρια της Τρόικας. Σας έστειλε email, όπως θέλω στις γκομενίτσες τους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η Καμπαλέρος, ναι. Και τους λένε ότι θα γίνει αυτό. Τέλειωσε. Ότι από το 14 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει 40 χρόνια, μπορεί να μην πάρουν ούτε φάπαξ ούτε σύνταξη. Λάμπρος, ακούω και επειδή είσαι και εσύ πολίτης, καταλαβαίνω ότι μιλάς και από την πλευρά του πολίτη και όχι του δημοσιογράφου. Γιατί σε ακούω. Πολίτη, αναφέρω. Καταρχάς, αυτή είναι η δημοσιογραφία. Ο πολίτης. Έτσι. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Η αντικειμενική δημοσιογραφία αυτή είναι. Η τσέπη του πολίτη, τα μάτια του κόσμου και τα πιστεύω. Αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζει να βρίσκεται δηλαδή. Τελείως. Είναι σε πολιτικό επίπεδο, είπαμε. Τελείωσε η συζήτηση με την Τρόικα. Τώρα δεν ξέρω, θα ενημερώσω και τον Πρωθυπουργό για το τι συζητήθηκε, για το τι έγινε. Από το Βενιζέλο μας λένε ότι ήταν σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή δεν μπήκαν στα επιμέρους των πληθυριασμών, ούτε των ομαδικών απολύσεων. Γιατί όπως μας έχουν ενημερώσει, ο Βενιζέλος απεχθάνεται με τα βδελιγμία στις μαζικές απολύσεις. Οπότε δεν έχει μη κανένας, με τα βδελιγμία θα πεθάνει. Έχει μη κανένας να δουλεύσει και λένε για μαζικές απολύσεις. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, Χριστιανέ μου. Άντζελα μου, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι απατεώνες, εντός εκτός εγωγικών, πολιτικοί απατεώνες. Μην πάθα καμένο με το πολιτικό λιντσάρισμα. Είναι πολιτικοί απατεώνες. Ποιες ομαδικές απολύσεις. Για να σου πω και κάτι. Πρέπει κάθε μέρα από την εκπομπή μας να δίνουμε το χρυσό μετάλλιο στον κύριο Βρούτσι. Ανέβηκε κι άλλο η ανεργία. Και, αυτό μάλλον, λέγαμε πριν στην αρχή της εκπομπής με αυτό το θέμα. Ξεκινήσαμε στο 27,4. Στο μετάλλιο. Ο καλύτερος υπουργός που έχει περάσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάθε μέρα χρυσό μετάλλιο, ούτε ο Μπολτ δεν τα καταφέρνει αυτά. Τα 100 μέτρα. Μπολτ. Αυτός είναι ο Μπολτ, δεν είναι ο Μπρούτ. Τέτοιο πράγμα. Λάμπρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Για οποιαδήποτε έτσι εξέλιξη. Να πούμε στο Βαδρέο, μάλλον φεύγει. Ένα καλά το παιδί, μάλλον φεύγει αυτή την εβδομάδα. Να προσέχει, έχει άτακτο καιρό, άστακτο καιρό. Να μην πάρει κανένα καράβι, γιατί έχει πολλά μπουφόρα, πάρει αεροπλανάκι. Μπάτσι. Τον Παπαδρέο, τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτός που έκανε τον πρώην Πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Άντε, γεια, Αγγελίνα μου. Καλή συνέχεια, Λάμπρο. Λάμπρος παραμένει στη Βουλή και θα παραμείνει για ώρα ακόμα. Και άμα χρειαστεί, θα διακόψουμε έτσι την κανονική ροή του προγραμματός μας. Εμείς θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που θα μας ταξιδέψει στη Βουλγαρία. Ένα θέμα το οποίο έχει δώσει χαμόγελα στους καπνιστές. Μάλλον στους καπνιστές, στους θεριακλείδες. Τι συμβαίνει ακριβώς εκεί? Το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο αναμένεται να θέσει σήμερα σε ψηφοφορία την πρόταση που αφορά την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, έχουν καταρτήσει την τροπολογία για την χαλάρωση του πλαισίου πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος και ελπίζουν πως αυτές οι αλλαγές θα ψηφιστούν μέχρι και το τέλος του έτους. Ακόμα και στις τάξεις του ίδιου του Βουλγαρικού, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Και οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν βάσει των προσωπικών τους πεπιθήσεων. Κατά των αλλαγών αναμένεται να ψηφίσουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλγαρία, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα του Πρακτορείου Ειδήσεων της Σόφιας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας στάσεται κατά των αλλαγών, ωστόσο η Οικονομική Επιτροπή στηρίζει τη χαλάρωση του μέτρου. Για να δούμε τι θα γίνει και με το νόμο του καπνίσματος στη Βουλγαρία. Θα υπάρξει χαλάρωση, δεν θα υπάρξει? Εδώ θα είμαστε για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο πρόσωπο της χρονιάς, βεβαίως. Διότι ψηφίστηκε το πρόσωπο της χρονιάς και μας έκανε και εντύπωση, η αλήθεια είναι. Σε κάποιους άλλους όχι, σε εμάς έτσι λίγο μας έκανε. Ποιος είναι? Ο πρώτος λοιπόν που ψηφίστηκε είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Είναι ο Πάπας. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχουν βίντεο, φωτογραφίες. Κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η είδηση από χθες και φιλοξενείται φυσικά και στο zoogle.gr. Μεγάλη επίχυση για το κήρυγμα του Πάπα Φραγκίσκου, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με το περιοδικό Time, από δύο γεγονότα. Αρχικά από το ότι όταν έρθει η στιγμή να βαφτίσουν τα παιδιά τους, οι γονείς επιλέγουν το όνομα Φραγκίσκος, και στη συνέχεια από το γεγονός ότι πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το καλοκαίρι στην Κόπα Καμπάνα προκειμένου να τον δουν από κοντά και να λάβουν την ευλογία του. Εκείνη την περίοδο ακόμα και τα υλικά μέσα χαρακτήριζαν τις σκηνές στη Βραζιλία, έτσι βγαλμένες από συναυλίες μεγάλων rock star.
Δεύτερο στη λίστα των του Time, να σας πω, έρχεται ο πρώην πράκτορας της NCA, ο Edward Snowden, και ακολουθούν η 84χρονη Edith Windsor, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων στις ΗΠΑ. Τέταρτος ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ Αλάσαντ και ο Τεντ Κρουθ, γερουσιαστής του Τέξας, μέλος του Ρεπουμπλικανού Κόμματος. Να σας πω ότι μέσα σε 9 μήνες που έχει καταλάβει το υπέρτο αξίωμα ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος, ξαναλέω, ήρθε πρώτος, έχει καταφέρει να αποτελέσει το κεντρικό θέμα επίκαιρων συζητήσεων που αφορούν τον πλούτο, τη φτώχεια, την αδικία, τη δικαιοσύνη, την παγκοσμιοποίηση και την διαφάνεια. Μεγάλη επίχυση για αυτός ο άνθρωπος και όπως φαίνεται αυτό φάνηκε και από την λίστα που δημοσίευσε το Time και κάνει τον γύρο του κόσμου. Αυτά και με, και με την περίφημη λίστα. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής, διότι υπάρχουν εξελίξεις. Λοιπόν, στην δημοσιότητα έχουν βγει κάποια βίντεο που δείχνουν τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νικόλο Μιχαλολιάκο, να μιλάει σε ταβέρνα και να κάνει αναφορά στο γεγονός ότι μάλλον να παραπονιέται στο ότι δεν τον καλούν δημοσιογράφοι στις εκπομπές του, σε άλλο βίντεο βλέπουμε τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον Ηλία Κασιδιάρη και βουλευτή της Χρυσής Αυγής, να πυροβολεί κάτι ταμπέλες. Πάμε να δούμε τον Ηλία Κασιδιάρη να πυροβολεί και να ακούσουμε και τον Νικόλο Μιχαλολιάκο να κάνει τα παραπονά του. Πάμε. Η συζήτηση που είχα σήμερα, όπου ήταν παρόν ο κύριος Βλαχόπουλος, ο Δημήτρης, όπου ελέγχθη από κάποιον άνθρωπο, δεν έχει σημασία ποιος είναι, ότι κάποιος λέει για να κάνει, δεν πρέπει να εκτίθεται, πώς το είπαμε Δημήτρη, ότι δεν πρέπει να εκτίθεται κάποιος με μια παράταξη για να κάνει ένα επάγγελμα. Εντάξει, το κομματικό τσατσιλίκι δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά, είσαι δικός μας, θα φας ψωμί, δεν είσαι δικός μας, στην άκρη. Έτσι, λοιπόν. Έχουν δηλαδή καταδύσει τους Έλληνες οι πολιτικοί δουλοπάρικους και επιτέλους πρέπει να απελευθερωθούν. Εγώ πιστεύω ότι θα, εάν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός, και μπορέσουμε και κατορθώσουμε και μπούμε μέσα στην Βουλή, μόνο να σκεφτείτε τις μουτσούνες των δημοσιογράφων Χατζη Νικολάου, κάτι όλων εκεί, το βράδυ δηλαδή, πώς θα κλαίνε. Ναι, πολύ ωραία. Θα είναι υπέροχα τα πράγματα. Και θα λάβουν, βεβαίως θα αναζητήσουν και εμένα σε αυτή τη φανταστική περίπτωση, την ιδεατή περίπτωση, εν διάρκεια περίπτωση, και θα λάβουν τις απαντήσεις που πρέπει, ότι δουλέψατε πάρα πολύ και εσείς για να μην γίνει αυτό, γιατί αυτοί μας έχουν αποκλείσει από όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας βρίζουν, λένε ότι έχουν δημοκρατία. Μα αυτό είναι δημοκρατία. Να, εάν, δηλαδή, δεν σας γνωρίζω κύριε μου, αν σας γνωρίζω δεν πρέπει να μου δώσω, για κάτι σας κατηγορίζω, δεν πρέπει να σας δώσω το δικαίωμα να απαντήσετε, να μου πείτε, όχι ρε φίλε δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λοιπόν, σε εμάς δεν το δίνουν αυτό το δικαίωμα. Βγήκε πρόσφατα τώρα Χατζη Νικολάου που γίνανε κάτι επεισόδια στο Σύνταγμα, με τους αγανακτισμένους, που είναι μια στημένη δυστυχώς υπόθεση, κακοστημένη κιόλας και στημένη για να αποτύχει δηλαδή, και είπε ότι ήταν οι κουκουλοφόροι, χρυσαυγίτες κτλ. Και... Παρακολουθήσετε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία που είχε ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος πριν κάποια χρόνια σε ταβέρνα, λέγοντας έτσι, εκφράζοντας τα παράπονά του για το ότι δεν του επιτρέπουν κάποιοι δημοσιογράφοι, μιλώντας και με ονόματα μάλιστα, να απαντήσει. Να ακούσουμε και τον. Να δούμε μάλλον αυτό που σας έλεγα πριν για τον Ηλία Κασιδιάρη να πυροβολεί. Να πυροβολεί τα ταμπέλες. Να έχει ένα όπλο στα χέρια. Θα τον δείτε αμέσως τώρα να είναι ημιγυμνός. Δεν φοράει μπλούζα από το πάνω μέρος. Πάμε να δούμε το βίντεο με τον Ηλία Κασιδιάρη και επιστρέφουμε.
μια πινακίδα που γράφει αρχαία λατομία. Αυτή έβαλε στόχο ο Ηλίας Κασιδιάρης και άρχισε να πυροβολεί στην αρχή από μακριά, μετά πήγε πιο κοντά. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα άγρια γιουχαΐσματα που δέχτηκαν οι Τροϊκανοί αλλά και οι υπουργοί. Θερμό επεισόδιο προκλήθηκε κατά την προσέλευση υπουργών και των επικεφαλής της Τρόικας στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου συνεχίζονται έτσι διαπραγματεύσεις μεταξύ του κυβερνητικού επιτελείου αλλά και των τριών κυρίων της Τρόικα. Εργαζόμενες στην καθαριότητα βρέθηκαν έξω από το Υπουργείο, αποδοκίμασαν τον κύριο Βαρβιτσιώτη, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και τους Τροϊκανούς, αποκαλώντας τους δολοφόνους. Η ένταση εκτονώθηκε μετά από την επέμβαση των ψυχρεμότερων. Οι φωτογραφίες που έτσι παρακολουθείτε και βλέπετε αυτή τη στιγμή δείχνουν έτσι τους εξοργισμένους πολίτες και τους ανθρώπους από το Δήμο Καθαριότητας, από την Καθαριότητα, να εκφράζουν με το δικό τους τρόπο την... Να βγάζουν τέλος πάντων τα συναισθήματά τους απέναντι στους Τροϊκανούς, δείχνουν την οργή τους, εκνευρισμένοι για όλα όσα συμβαίνουν. Θερμό επεισόδιο λοιπόν. Να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε και να πάμε στο μαγκαζίνο Life και στην εκπομπή της Kim Killian που παρακολουθείτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι ζωντανά στον Extra 3. Προβλήθηκε ένα, κατά τη γνώμη μου, καταπληκτικό βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το κοινωνικό παντοπολείο στην περιοχή της Καλλιθέας. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Που παίρνουν μόνοι τους πρωτοβουλία και θέλουν να συνεισφέρουν και να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο που έχει ετοιμάσει η Αλεξία. Οι μαθητές του Λυκείου Χαλανδρίου κρατούν τσάντες με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ζυμαρικά, γάλα, κονσέρβες, αλεύρι και ό,τι άλλο μπορούσαν να φέρουν από το σπίτι ή να αγοράσουν με το λιγοστό χαρτζιλίκι τους. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να ζούμε πιο οικονομικά, να μην επιβαρύνουμε και τους γονείς μας και να βοηθάμε τους γύρω μας όσο μπορούμε κι εμείς. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν αμέσως στο κάλεσμα του Δήμου Χαλανδρίου, που μέσω του προγράμματος Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας επιχειρεί να ανακουφίσει τους άνεργους κατοίκους της περιοχής που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για να φέρουμε η σφαίρα σε ένα έργο. Όπως και εντάξει, δόθηκε η πρωτοβουλία από το Δήμο εδώ πέρα με το κοινωνικό παντοπολείο. Ήταν πολύ σημαντικό για όλους μας. Με μεγάλη προσπάθεια, με μεγάλη αγάπη, προσπαθούμε να το στήσουμε όσο γίνεται πιο καλύτερα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όλες τις ευαίσθητες αυτές οι οικογένειες που πράγματι έχουν ανάγκη. Το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, η κοινωνική δομή παροχής συστήτων είναι ένα χέρι βοήθειας για τους άνεργους και τους ανασφάλιστους, για όλους όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν να περιμένουν βοήθεια από πουθενά. 203 άτομα εξυπηρετούνται από το συσίτιο. Επίσης 203 άτομα είναι και στο παντοπολείο. Στο φαρμακείο είναι λιγότερα τα άτομα. Η πάθειά μας είναι να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθούμε όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο που κάναμε εμείς, αλλά και ψυχικά να τους υποστηρίζουμε. Μια χτίδα φωτός μέσα στο λαβύρινθο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι και μοιάζει να μην έχει διέξοδο πουθενά, είναι οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Όταν λέμε ότι ένα στα έξι παιδιά δεν έχει τα βασικά, ή ότι ένα 8% του πληθυσμού δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ένα πλήρες γεύμα, καταλαβαίνουμε αφενός πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, αφετέρου ξαναλέω ότι είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Πολλές φορές λέμε ότι νιώθουμε ότι οι Δήμοι στα βόρεια προάστια μπορεί να είναι προνομιούχοι ή ο κόσμος να είναι πλούσιος. Και εδώ έχουμε οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα, έχουν οικογένειες που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά πράγματα όπως γιατρούς. Και αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν μια πρωτοβουλία που μας άγγιξε όλους και πολλοί από εμάς προσπαθήσανε, φέρανε ό,τι μπορούσε ο καθένας, τα αναγκαία. Και ήρθαμε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που περνάμε μια κρίση, μια δύσκολη εποχή. Όταν όλα μοιάζουν μάταια, οι κατάλληλοι άνθρωποι είναι εκεί για να προσφέρουν στήριξη, για να πούν μια ζεστή κουβέντα, για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους που έχουν χάσει την ελπίδα τους. Δεν χρειαστήκαμε ιδιαίτερη στέψη, είπαμε ότι πρέπει να γίνει και θα γίνει. Και είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά σημαντικό, σε τέτοιες εποχές
να είμαστε όλοι ενωμένοι και να βοηθάμε τους άλλους. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου Χαλανδρίου έχουν προσφέρει τη στήριξή τους σε περισσότερα από 250 άτομα και η δράση συνεχίζεται. Δυστυχώς, ένα στα έξι παιδιά δεν έχουν φαγητό. Σημαντική δουλειά που γίνεται στο κοινωνικό παντοπολείο της Καλλιθέας, το οποίο έτσι αναδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την εκπομπή της Kim Kilian Magazine Live. Πάμε στο govastileto.gr. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο παλάτι. Πάμε να ταξιδέψουμε στα Χριστούγεννα, τα πρώτα Χριστούγεννα του πρίγκιπα George, Louis Alexander, ο πρωτότοκος γιος της Katie Middleton και του πρίγκιπα William. Τα πρώτα του Χριστούγεννα, λοιπόν, θα περάσει η Κέιτ μαζί με τον Βίλιαμ και το γιο τους. Και ήδη οι πρώτες φωτογραφίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όπως μπορείτε να δείτε, όλοι μαζί, μια ευτυχισμένη οικογένεια, μέσα στο γιορτινό κλίμα. Στο παλάτι τους, στο Σάντριγχαμ, όλη η βασιλική οικογένεια έδωσε το παρόν. Ο George Alexander Louis πότε στην αγκαλιά της μαμάς του, πότε στην αγκαλιά του μπαμπά του, πήρε αρκετά δώρα όπως μπορείτε να δείτε. Εκεί ήταν και ο πρίγκιπας Χάρη φυσικά, ο οποίος εκτελεί χρέη Άι Βασίλη, η Ελισάβετ, η Βασίλισσα Ελισάβετ, ο Κάρολος, η Καμίλα και μεγάλο τραπέζι με πολλά εδέσματα. Τώρα εσείς, από την εικόνα που βλέπετε, πολύ θα ήθελα έτσι να σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή, να μου πείτε, πιστεύετε ότι είναι όντως η πραγματική οικογένεια αυτή η βασιλική? Εγώ να σας πω την αλήθεια, με το που είδα τις φωτογραφίες, τα πρόσωπά τους δηλαδή, λέω πω πω, γιορτάζουν από τώρα τα Χριστούγεννα. Από την άλλη όμως, όπως διαβάσαμε στον ξένο τύπο, πρόκειται πρωταγωνιστούν σωσίες και όχι οι πραγματικοί γαλαζοαίματοι. Ήταν μια ιδέα της φωτογράφου, της πολύ γνωστής φωτογράφου Alison Jackson, η οποία, να σας πω, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει μια τέτοια φωτογράφηση με τους σωσίες της Kate και του William και όλης της βασιλικής οικογένειας. Το έχει ξανακάνει αυτό όταν ήταν να γεννήσει η Kate Middleton. Το έχουμε προβάλει και αυτό μέσα από το govastileto.gr. Αυτή τη φορά όμως εμπνεύστηκε από τα Χριστούγεννα η γνωστή φωτογράφος. Όλο το φωτογραφικό υλικό, βίντεο φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο govastileto.gr. Και κάπου εδώ, καλά και όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, καλά δεν θα τα έλεγα. Όμως μην ξεχνάμε ότι έρχονται γιορτές, είμαστε μόλις 10 μέρες, ούτε 13 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Και καλό είναι λοιπόν να μπαίνουμε στο κλίμα το γιορτινό, ο καθένας όπως μπορεί. Εμείς θα σας βάλουμε μέσα από την τηλεόραση της Ζούγκλας με ένα χριστουγεννιάτικο κομμάτι, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Και φυσικά να σας ευχηθώ καλή συνέχεια πάντα με την τηλεόραση της Ζούγκλας. Γεια σας.